Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμια Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, Οι καλώς αθλήσαντες στεφανοθέντες, Πείστε πρεσβείαν προς τον Κύριο, Του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχάριστο θέαμα παρουσιάζει και απόψε η αίθουσα εδώ. Τα διψασμένα ελάφια είναι εδώ. Σεις είστε τα διψασμένα ελάφια. Σεις από τις διάφορες συνοικίες της πόλεως και ακόμα μακρύτερα ευρίσκεστε εδώ για να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Πεινάτε το Θεό, διψάτε το Θεό, διψάστε να ακούστε ρήματα αιωνίου ζωής. Και είστε δι' αυτό μακάρι, μακάρι όχι μόνο όταν μείνετε ως ακροατέ, αλλά όταν και αυτά τα οποία ακούετε εις την αίθουσαν αυτήν, όπως εις κάθεν άλλη αίθουσαν, τα λόγια του Θεού πρέπει να τα εκτελείτε. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Μακάρι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και φυλάσσοντες Αυτόν. Και θα ήθελα και εγώ σήμερα να ερωτήσω εάν αυτά τα οποία ακούετε εδώ στην αίθουσα τα εκτελείτε, τα εφαρμόζετε και δεν είστε μόνο ακροατέ, αλλά είστε και ποιητέ του Λόγου. Προ δύο μηνών, αν θυμίστε, στις 26 Μαρτίου, εδώ στην αίθουσα, είχαμε κήρυγμα, ομιλία. Το θέμα της ομιλίας ήταν οι τηλεοράσεις. Το σύνθημα ήταν «Κάτω οι τηλεοράσεις». Κι είσαστε πολλοί εδώ στην αίθουσα, διπλάσιοι από ό,τι είστε σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω από εκείνο τον κόσμο που ήταν εδώ στην αίθουσα στις 26 Μαρτίου του παρόντος έτους, πόσοι και πόσες εφαρμόσατε το λόγον αυτόν. Ότι έχετε όλοι τηλεοράσεις, ότι ό,τι βλέπετε τηλεοράσεις είναι γεγονός, αλλά από αυτόν τον κόσμο που παρακολούθησε την ομιλία εκείνη και στο τέλος σου μοιράσαμε και ένα φυλάδιον της πίθα, πόσοι εκτελέσατε τον λόγον αυτού? Οι περισσότεροι με διάφορες προφάσεις εξακολουθείτε να βλέπετε τηλεοράσεις και όμως να νομίζετε ότι δεν αμαρτάνετε. Και αυτό που γίνεται με τις τηλεοράσεις γίνεται δυστυχώς και με άλλες απαγορεύσεις του ηθικού νόμου. Εν τούτης όμως, αν και πολλοί δεν έχουν αυτιά δεν ακούσουν τα λόγια αυτά, τα συντολάς του Θεού, εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι που εφαρμόζουν τα λόγια αυτά. Αρκετοί και από την Αθήνα και από άλλες επαρχίες. Το δε περίεργο είναι ότι έλαβα γράμμα από το Λονδίνο, όχι Έλληνας αλλά Άγγλος. Γράψανε στην εφημερίδα του εξωτερικού ότι εδώ στην Ελλάδα ένας περίεργος επίσκοπος έκανε κήρυγμα εναντίον της τηλεοράσεως και ότι συνέστησε στους ακροατάς να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Αυτό το λίγο γράψανε οι εφημερίδες του Λονδίνου. Και αυτή τη μικρά ειδησούλα, αυτή την ειδησούλα τη μικρά, την άκουσε, τη διάβασε ένας οικογενειάρχης Άγγλος, πήγε στο σπίτι, κάλεσε τη γυναίκα του, τα παιδιά του
και αποφασίσανε όλοι να κλείσουν τις τώρας. Άγγλος παρακαλώ, ο Θεέ μου, να μιλάς στην Ελλάδα και να με σε ακούνε. Και να φεύγει ο λόγος από την Ελλάδα και να πηγαίνει μακριά, μακριά, να φτάνει μέχρι τας Βρετανικάς νήσους και εκεί να βρίσκονται άνθρωποι. Το λέω αυτό σαν μια παρηγορία για τους κήρυκας του Ευαγγελίου που πολλές φορές απογοητεύονται και νομίζουν ότι ο λόγος των δεν έχει αποτέλεσμα. Το έργο το δικό μας είναι να σπείρουμε το Λόγο του Θεού και κάποια ψυχή θα ευρεθεί να εφαρμόσει τα Λόγια του Θεού. Κι αν ακόμα δεν ευρεθεί καμιά ψυχή, εμείς το κατοίκο μας το έχουμε εκτελέσει. Τηλεοράσεις, η μανία της τηλεοράσεως. Όχι εγώ, άγγελος να κατεβεί από τον ουρανό και σας πει να κλείσετε τηλεοράσεις. Δεν κλείνετε τηλεοράσεις. Κι όμως νομίζετε ότι είστε χριστιανοί. Δεν πρόκειται. Παίζομαι. Παίζομαι όλοι. Ο καθένας άμα του πεις, άμα του υπενθυμίσεις ένα ελάττωμά του που έχει γίνει πάθος, δεν νοεί να το εγκαταλείψει. Αλλά τις επίγειες τηλεοράσεις. Και τώρα μάλιστα ετοιμάζονται όλοι να αγοράσουν καινούργιες τηλεοράσεις. Πάνε οι παλιές τηλεοράσεις, οι ασπρόμαυρες, στο ρέμα, και δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων θα δαπανίσουν οι άνθρωποι να πετάξουν στα ρέματα τις παλιές τηλεοράσεις, τις ασπρόμαυρες, και να πάρουν έγχρωμες τηλεοράσεις για να βλέπουν τις πόρνες, τις διώσεμες πόρνες και τα αστέρια του κόσμου, να τα βλέπουν σε πολύ χρώμα και η αμαρτία να αυξηθεί με όλα τα χρώματα του διαβόλου. Συνεπώς το κακό αυξάνει, τα σημεία των καιρών πολλοπλασιάζονται, οι χρόνοι μας είναι σατανικοί, προδρομικοί χρόνοι του Αντιχρίστου. Δισεκατομμύρια θα ξοδεύσουν. Και πάω στα νοσοκομεία, είχα πάει το πρωί στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, στο διάδρομο οι άρρωστοι, που μπορούσαμε να χτίσουμε 100 νοσοκομεία. Τίποτα, για τα κέφια μας, για τα νυχτερινά κέντρα. Και τώρα οι καινούργιες τηλεοράσεις θα στοιχίσουν 50 και 60 χιλιάδες δραχμές και θα τις αγοράσουν όλοι, όλοι θα αγοράσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ ομιλώ εδώ σε ένα ακροατήριο που κατά την ατρόπον έχει μια αίσθηση του ωραίου και του καλού, που όπως είπα στην αρχή, σαν διψασμένα ράφια έρχεται εδώ για να ακούστε μέσα στον καύσωνα αυτό του καλοκαιριού το Λόγο του Θεού. Και εγώ σήμερα θα ανοίξω άλλη τηλεόραση. Όπως σας είπα, υπάρχει άλλη τηλεόραση. Και η τηλεόραση άλλη είναι τούτη είναι. Αν ανοίγαμε την Αγία Γραφή, όσες φορές ανοίγουμε την τηλεόραση, οι άνθρωποι θα γινόταν άγγελοι και η Ελλάδα θα ήταν παράδεισος. Τώρα δεν θέλω να προφητεύσω. Δεν θα περάσει πολύ καιρό και στους δρόμους της Αθήνας, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, θα πληρώσουμε ακριβά, ακριβά τα παιδιά σας, τα κορίτσια σας, η γενεά σας. Περιφρονήσαμε το Λόγο του Θεού, κλωτσίσαμε σαν τα άγρια θηρία και δεν θέλαμε να ακούσουμε τίποτα και τα θεωρούσαμε όλα μικρά και ασήμαντα. Ότι σπήρωμε τα θέλησο. Σπήραμε αγκάθια με την τηλεόραση, σπήραμε αγκάθια σε όλο τον ελληνικό χώρο και αγκάθια θα θερήσουμε. Τούτο είναι το σιτάρι, τούτο είναι ο καρπός, ο ουράνιος καρπός. Εάν σπέρναμε το σπόρο αυτόν από τα μικρά παιδιά μέχρι πανεπιστήμιο, παντού, τότε θα θερίζαμε έργα αγαθά, θυμονιάς έργων αγαθών. Τηλεόραση λοιπόν ανοίγουμε και εμείς σήμερα εδώ στη συνεδρίωση. Και δεν πρόκειται να σας απασχολήσω πολλή ώρα,
Άλλοι κάθονται μια ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, μέχρι τις πρωινές ώρες να παρακολουθούν τηλεόραση. Εμείς εδώ σε μισή ώρα θα κοιτάξουμε εδώ τη δική μας τηλεόραση. Και ανοίγονται στην τηλεόραση αυτή, τι βλέπουμε, τι βλέπουμε. Το πρόσωπο, το υπερπαν πρόσωπο. Ιονδήποτε πρόσωπο και μου πείτε, οσονδήποτε προσφυλές και αν είναι, και οσονδήποτε χαριτωμένο και αν είναι, και όσα προτερήματα και αν έχει, το πρόσωπο αυτό είναι ένα πελώριο μηδέν, μπροστά στο πρόσωπο εκείνον, το οποίο υμνεί πάσα η Αγία Γραφή. Και το πρόσωπο εκείνο είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι μαγεία, είναι θάμβος, θάμβος ειν κατηδίν, είναι έκστασης, είναι απερίγραπτος, είναι ωραίο σκάλι παρά τους υιούς των ανθρώπων. Τυφλέ κόσμε, τυφλέ κόσμε, ανοίγεις τηλεόραση και τεντώνεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου να δεις τα κατάρρωματα, τα κατάρρωματα, για να είδεις και να απολαύσεις και να τα κάνεις συντάλματα και να τα σκέπτεσαι μέσα στο μυαλό σου και να ανοίγεις την τηλεόραση για να δεις τον ωραίο κάλλη παρά τους υιούς των ανθρώπων, τον Χριστό. Μια Αγία Ψυχή έλεγε, τυράννησε με Θεέ μου 100 χρόνια. Θέλω να υποφέρω 100 χρόνια. 100 χρόνια αξίζουν να υποφέρω για να δω μια στιγμή, μια στιγμή τον Χριστό. Κορταστεί δε εν το αυτήν τη δόξα σου. Λοιπόν, ανοίγοντας την Αγία Γραφή, βλέπουμε μέσα το πρόσωπο, το υπερπάν πρόσωπο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και όπως η τηλεόραση έχει κανάλια, έτσι και εδώ το Ευαγγέλιο, η πνευματική τηλεόραση έχει τα κανάλια της. Και εμείς σήμερα θα ανοίξουμε το κανάλι. Ποιο κανάλι? Τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Θα ανοίξουμε το 4ο κεφάλαιο και εκεί στο 4ο κεφάλαιο θα δούμε ένα θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα αυτό? Δεν είναι σαν τα θαύματα εκείνα που κάνουν οι Άγιοι, και κάνουν οι Άγιοι θαύματα και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Θαύματα κάνει ο Άγιος Γεράσιμος, θαύματο Άγιος Διονύσιος, θαύματα κάνει ο Άγιος Σπυρίδων, θαύματα κάνει η Παναγία μας, κάνει θαύματα. Αυτά είναι τα μικρά θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα που αν δεν γίνει, παράδεισο δεν βλέπουμε, είναι η μεταβολή της καρδίας μας. Είναι η πνευματική μας αναγέννηση. Αυτή είναι η μετάνοια μας. Το είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και μέσα στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ένα θαύμα, πνευματικό και ηθικό θαύμα. Περιγράφεται πως ένα κάρβουνο έγινε διαμάντι. Είναι ποτέ δυνατόν ένα κάρβουνο να γίνει διαμάντι? Περιγράφεται πως είναι ένα κοράκι γίνεται περιστέρι. Είναι δυνατόν ένα κοράκι να γίνει περιστέρι? Περιγράφεται ένα σκότος έγινε φως. Είναι η Σαμαρίτισσα. Αυτή ήταν το κοράκι που κρατούσε στο ράμφος της, που έτρωγε κρέατα, σάπια κρέατα, και τώρα στο ράμφος της κρατεί κλάδον ελέας, ευαγγελίζεται το Χριστό. Αυτή ήταν το κάρβουνο που μουτζούρωνε και έγινε το διαμάντι του παραδείσου. Αυτή ήταν το σκότος και έγινε φως. Φωτεινή ονομάστηκε και φωτεινή εορτάζεται. Τι μεγαλείο είναι όσα περιγράφονται μέσα στο 4ο Ευαγγέλιο. Τι μας λέει? Εκεί βλέπουμε τον Χριστό να ξεκινάει. Από πού να ξεκινάει? Από το Ιεροσόλυμα. Πού να βαδίζει, πώς ξεκινάει? Με αμάξι που το σέρνουν άλογα χρυσοστόλιστα, ή με τα σημερινά μέσα τα οποία διαθέτουμε εμείς οι άνθρωποι? Ξεκινάει με τα πόδια του ο Χριστός. Σπανίως, σπανιότατα χρησιμοποίησε το ταπεινό υποζύγιο των όνων, το γαϊδουράκι, όπως την ημέρα των Βαΐων. Άλλες φορές με τα άγια του πόδια πέρασε ολόκληρο τη γη,
την Παλαιστίνη. Ένα μεγάλο δίδαγμα για όλους μας, αγαπητοί, που σήμερα στον αιώνα μας, μεταξύ των άλλων, τα πόδια κατήργησαν, τα πόδια οι άνθρωποι. Και εντεύθεν, επειδή καταργήσαμε τα πόδια, έχουμε εμφράγματα. Ο Χριστός μας δίδαξε την πεζοπορία. Σαν να τον εβλέπω τον Χριστό ξυπόλυτο να βαδίζει βουνά, λαγκάδια, να πηγαίνει χιλιόμετρα, 20, 30, 40, 50 χιλιόμετρα να βαδίζει με τα πόδια, μέρες. Πού να πάει, πού πηγαίνει? Φεύγει από την Ιουδαία, πλησιάζει τα σύνορα εκεί που τελειώνει η Ιουδαία και αρχίζει ένα άλλο βασίλειο, μια άλλη χώρα, η Σαμάρια, της οποίας οι κάτοικοι εχθρικώς διέκυντο προς τους Ιουδαίους, όπως και οι Ιουδαίοι προς τους Σαμαρίτας, γιατί οι Ιουδαίοι εθερούσαν τον εαυτό τους αφρόκρεμα του Ιουδαϊσμού, ενώ αντιθέτως οι άλλοι θερούν τα κατακάθια, θερούν τον ένας λαός κατώτερος και περιφρονημένος, ιδωλατρικό, αναμειγμένος με τα ιδωλατρικά ήθη και έθιμα. Έφτασε στα σύνορα. Στοπ, όχι. Τα πέρασε τα σύνορα ο Χριστός. Τα πέρασε ο Χριστός τα σύνορα, τα πέρασε μάλιστα. Τι θέλει να μας διδάξει μετά αυτό ο Χριστός? Αδέρφια μου, σήμερα ο κόσμος είναι διρυμένος σε σύνορα. Και σε σύνορα είναι προεταταγμένοι στρατοί και έτοιμοι προς σύγκρουση. Αλλά θα έρθει μια ημέρα, το πιστεύω ακραδάντως, ότι μια μέρα τα σύνορα θα καταργηθούν. Τα σύνορα θα τα καταργήσει. Θα καταργηθούν τα σύνορα που διαιρούν τους λαούς. Μάλιστα. Ποιος θα τα καταργήσει? Ο ΙΕ, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, οι αναρχικές και αθεϊστικές ιδέες. Τα σύνορα θα τα καταργήσει ένας και μόνο ο Χριστός. Και τότε εις όλη την γη, στον βόρειον πόλων και νότιον πόλων, ανατολάς και δύσης, βοράς και νότος, θα σχηματίζει μια σημαία. Η σημαία εκείνη που ύψωσε παρά την Μαραδία γέφυρα ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα σχηματίζει μια σημαία που θα αδελφώνει όλους τους λαούς, και αυτή η σημαία θα είναι η σημαία του Σταυρού μας. Πέρασε τα σύνορα ο Χριστός, μπήκε μέσα στη Σαμάρια, και εκεί στη Σαμάρια, κουρασμένος, διψασμένος, στάθηκε κοντά σε μια πηγή, σε ένα πηγάδι, ιστορικό πηγάδι. Όπως ο κυνηγός βαδίζει χιλιόμετρα και πάει μέσα στα δάση για να κυνηγήσει τα θυράματά του, και όπως ο ψαράς πάει στα ξυνακρογυαλιά και στέκεται πάνω στα βράχια και ρίπτει το αγκίστρι του και περιμένει απάνω στο βράχο ώρες ολόκληρες πότε θα τσιμπήσει το ψάρι το αγκίστρι, έτσι και ο Χριστός ο μεγάλος ψαράς πήγε εκεί στο πηγάδι να ρίξει το αγκιστρό του, να ρίξει τη διδασκαλία του, και περίμενε. Τι περίμενε? Μια ψυχή. Ω, μια ψυχή. Ξεκίνησε τόσο μακριά ο Χριστός για μια ψυχή. Αδερφοί μου, στο σημείο αυτό έρχομαι, μου έρχεται να κλάψω, να σταματήσω το λόγο. Ο Χριστός 70 χιλιόμετρα να πάει να βρει ένα κουρέλι, μια αμαρτωλή γυναίκα, να τη σύρει από τον βόρβορο, να κάνει το κάρβονο διαμάντι και το κοράκι να το κάνει περιστέρι. Και εμείς σήμερα η διαδοχή του, η διαδοχή του ήμετα, οι δεσποτάδες, οι παπάδες, οι θεολόγοι, οι ιεροκήρυκες, οι εφημέριοι. Κάναμε τέτοιο κόπο εμείς να βρούμε τις ψυχές? Υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν χωριά που δεν τα έχουν επισκεφτεί οι δεσποτάδες. Τα επισκέπτεται όμως ο χιλιαστής. Υπάρχουν χωριά που δεν πήγε ποτέ ιεροκήρυκας. Υπάρχουν χωριά, υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν οικογένειες που δεν πήγανε οι παπάδες. Οι παπάδες, ο ιερεύς, δεν πήγαινε επισκεφτεί την οικογένεια, μακριά, έξω, μακριά από το λαό. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε το παράδειγμα μιας ακαμάτου δραστηριότητος διατσωτηρία μιας ψυχής.
και ενώ εμείς καθεύδομαι, εμείς αδρανούμε, τα παιδιά του σκότους, τα παιδιά του της αμαρτίας κινούνται δαιμονιωδώς. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, περί άγουση γη και θάλασσα είναι απίουσι ένα προσήλυτον, και όταν πίουσι αυτόν, πιούσι αυτόν χειρότερον τον άλλο. Μάλιστα, τι αυτή αδράνεια χαρακτηρίζει. 8.000 παπάδες, πω, 100 δεσποτάδες, 3.000 θεολόγοι, από ένα να κέρδισαν κάθε ημέρα. Πάτε ντεμπεσίρι, πολλαπλασίαση, θα δείτε τι θα γινόταν στην Ελλάδα, παράδεισος θα γινόταν η Ελλάδα. Τώρα τίποτα, και έρχονται από τον Μπρούγκλιν, από τον Μπρούγκλιν της Αμερικής έρχονται για να λιέψουν ψυχάς. Ο Χριστός ξεκινάει από το Ιεροσόλυμα, βαδίζει χιλιόμετρα με τα άγια του πόδια που μεθαύριο θα σταυρωθούνε, θα καρφωθούνε, και φτάνει στην πόλη Σιχέμ της Σαμαρίας και εκεί κάθεται σαν το ψαρά που περιμένει να περάσει το ψάρι. Κάθεται εκεί πέρα κοντά στην πηγή, λέγει η Γραφή, ένα χωρίο. Καμιά γραμμή του Ευαγγελίου δεν είναι χωρίς δίδαγμα. Λέγει εκεί το Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός εκαθέζεται ούτως παρά την πηγή, ότι κάθισε στην πηγή πολύ απλά. Δεν τους τρώσανε εκεί χαλί να καθίσει ο Χριστός. Δεν είχε καρέκλα να καθίσει. Δεν είχε πολυθρόνα. Δεν ήταν έπιπλο τίποτα. Κάτσε έτσι ταπεινά πάνω στο χορτάρι. Για φανταστείτε τον Χριστό να είχαμε μια φωτογραφία ή να είχαμε μια τηλεόραση που θα γίνει μια μέρα και αυτό. Να φύγει η τηλεόραση από τα χέρια του διαόλου και να έρθει στα χέρια του Χριστού και να δεις τον Χριστό δρωμένος να κάθεται ταπεινά πάνω στο ταπεινό χορτάρι. Έτσι. Μα τι απλά, απλώς ήταν ο Χριστός. Και τώρα ας συγκρίνουμε τη ζωή μας με την απλότητα αυτή του Κυρίου μας Χριστού, οποία τα συμπεράσματα. Απλώς ο Χριστός, εμείς καρέκλες, εμείς έπιπλα, εμείς πολυθρόνες, εμείς έπιπλα, όχι μόνο ελληνικά και δανέζικα ακόμα έπιπλα από πέρα από το εξωτερικό. Μάλιστα, επίπλωση, ταπεινός λαός, ο ελληνικός μας λαός. Όταν ελευθερώθηκε το 21, κολοκοτρώιδες και άλλοι αυτοί ζούσανε πολύ ταπεινά, πολύ ταπεινά, πολύ ταπεινά, πολύ αυτοί. Τώρα γέμισαν τα σπίτια από άχρηστα πράγματα. Γέμισαν τα σπίτια από άχρηστα πράγματα. Που ανερχόταν ο Χριστός και κοστίζε τα σπίτια μας, όλα τα σπίτια μικρά και μεγάλα, από τα άχρηστα και επικίνδυνα πράγματα, όλα με ιερά αγανάκτηση, όπως κάποτε εξεδίωξε εκ του ιερού ναού τους πουλούντας και αγοράζοντας, έτσι θα πιανε τα άχρηστα αυτά πράγματα για τα πετούσε από το παράθυρο. Ολίγα είναι τα χρήσιμα. Πολυτέλεια μας έφαγε, η πολυτέλεια, και η πολυτέλεια είναι μία από τα αιτίας που θα εκραγεί και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Απλά, απλά, πολύ απλά, όσο χρειάζεται να ζήσει ένας Αθηναίος εδώ με τα πλούτη του. Ζουν, μπορεί να ζήσουν 100 άνθρωποι της Υπαίθρου, και όσα χρειάζεται ένας Αμερικάνος στη Νέα Υόρκη, χρειάζονται 1.000 άνθρωποι να ζήσουν, μπορούν με τα αυτά να ζήσουν 1.000 άνθρωποι κάτω στην πεινασμένη Αφρική. Πολυτέλεια στο φαΐ, πολυτέλεια στα έπινα, πολυτέλεια στην ετοιμασία, πολυτέλεια στις εκδρομές, πολυτέλεια στα πάντα, πολυτέλεια. Αυτή η πολυτέλεια, και λέει ο κοσμάς ο ετωλός, έλεγε το σοφό λόγο, σου χρειάζονται 100 δράμια ψωμί να φας, ευλογημένο να είναι. 10 δράμια παραπάνω έφαγες, κατηρεμένο να είναι. Η πολυτέλεια, προς την οποία έρχεται η αντίθεση, η ωραία εικόνα του Χριστού που κάθεται ούτως εκαθέζεται παρά την πηγή. Εκαθέζεται στην πηγή ο Χριστός, εκεί περίμενε. Περνούσαν οι ώρες, μεσημέρι ήτανε, κάψα ήτανε. Δρωμένος ήταν ο Χριστός
Και να έρχεται το ψάρι, έρχεται η γυναίκα, έρχεται μεσημέρι η γυναίκα. Όσοι είμαστε από χωριά, ξέρετε πολύ καλά, ώστε στις βρύσες οι γυναίκες πηγαίνουν όχι το μεσημέρι, πηγαίνουν το πρωί και το βράδυ. Τότε με τη δροσιά, την πρωινιά, την πρωτης πρωίας και το βράδυ πηγαίνουν στην πηγή να δροσιστούν. Το μεσημέρι καμιά δεν πάει. Γιατί άραγε πήγε μεσημέρι αυτή? Διότι ήταν αμαρτωλή, διότι τρεπότανε, είχε την τροπή της, πόρνη ήτανε, διαφθαρμένη ήτανε, αστεφάνατος ήτανε, αλλά μέσα της είχε τροπή, δεν ήταν ξετσίποτη. Ενώ τώρα οι γυναίκες όσο περισσότερο αμαρτάνουν τόσο ξετσίποτες είναι. Μεσημέρι πήγε με να μην τη δει κανένα μάτι, με τη στάμνα στον ώμο ανέβηκε το ανηφόρι και πήγε εκεί κοντά στη στάμνα. Τι σκηνή είναι αυτή? Ο αμαρτωλός, η αμαρτωλός γυναίκα που δεν κατεδεχόταν να την πούνε καλημέρα και καλησπέρα οι άνθρωποι του κόσμου, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, το σκουπίδι αυτό, το κουρέλι αυτό, το κράτι αυτό, το κάρβουνο αυτό, να πάει εκεί προς τον Χριστό. Και ο Χριστός ο άγνωστος. Ο άγνωστος, ο Χριστός ο άγνωστος. Τελείως άγνωστος. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, ο Χριστός βρισκόμεθα σε κάτι στιγμές που ο Χριστός είναι απέναντί μας. Απέναντί μας είναι, αλλά είναι περπατάει ως άγνωστος. Λοιπόν, την ώρα εκείνη ο Χριστός λέγει στη γυναίκα διψώ. Διψώ ο Χριστός. Διψά ο Χριστός. Μα ο Χριστός έκανε αυτή τα νερό, το πολύτιμο αυτό στοιχείο. Ο Χριστός έκανε τους αξιούς και αλιάχμονας και ποινιούς και μεγάλους ποταμούς της υδρογείου σφαίρας. Ο Χριστός έκανε τις λίμνες πάνω στα λαφεγγάρια. Το φεγγάρι ούτε μια σταλαγματιά νερό, ούτε μια σταλαγματιά νερό, παρακαλώ. Όταν ο Αμερικάνος, ο αστροναύτης, πάτησε πάνω στον σελήνη και διψούσε τρομερά, λέει, Θεέ μου, πότε να κατεβώ στη γη, να πάω στο σπιτάκι μου, να γυρίσω τη βρύση, να πιω ένα ποτήρι νερό? Αχάριστε άνθρωπε, αχάριστε άνθρωπε, νερό, άφθονο νερό. Και ποτέ δεν λέμε ένα ευχαριστώ. Προφητεύω, όχι εγώ, προφητεύουν οι προφήτες. Θα έρθει η ώρα που ο ποινιός θα ξεραθεί. Θα περπατούν μέσα τα ζώα. Θα ξεραθούν οι μεγαλύτεροι ποταμοί, σταλαγμάτια νερό. Και η ούλε που είναι γεμάτο νερό φέτος δεν θα έχει μέσα ένα ποτήρι νερό. Και τότε, και τότε, και τότε θα στρέψουμε τα βλέμματά μας στον ουρανό και θα παρακαλούμε να πέσει νερό να δροσίσει τη γη. Ταλέπορε και υπερήφανε άνθρωπε, δεν βλέπεις τα πουλάκια που το πρωί πρωί σηκώνονται και πάνε στις βρυσούλες και κελαϊδούνε και πίνουν λίγο νεράκι και μια σταλαγματιά νερό έχουν μέσα τους, πίνουν μια σταλαγματιά νερό και το βλέπεις το κεφαλάκι τους όρθιο. Θεέ, σε ευχαριστούμε. Ο άνθρωπος, το πιο αχάριστο, το πιο σαγνώμων άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Ποια λοιπόν ο Χριστός διψά τώρα, θα διψήσει ακόμα χειρότερα επάνω στο σταυρό και να ποτίνει νερό δεν του προσφέρει η ανθρωπότητα. Διψά ο Χριστός και λέει Σαμαρίτιδα, δώσ' μου να πιω. Και αρχίζει από την ώρα αυτή ένας διάλογος. Τι διάλογος είναι αυτός? Ένας διάλογος που αρχίζει από τα μικρά και σιγά 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 σιγά, όπως ο αετός παίρνει τα πουλιά του και τα ανεβάζει ψηλά, πολύ ψηλά, έτσι ο Χριστός πήρε τη Σαμαρίτιδα
και την ύψωσε ψηλά, πολύ ψηλά, μέχρι τα άστρα, μέχρι τους γαλαξίας, μέχρι τον απέραντο κόσμο, μέχρι τον κόσμο των αποκαλύψεων, των μεγαλύτερων αποκαλύψεων. Διάλογος, μα τι διάλογος είναι αυτός? Είναι μερικοί φιλόλογοι που κάθε τη νύχτα και διαβάζουν τους διαλόγους του Πλάτωνος. Δεν τους κακίζω, αλλά ο διάλογος του Χριστού, ο διάλογος που έκανε ο Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, είναι απείρως ανώτερος από του διαλόγους του Πλάτωνος. Διάλογος άρχισε. Ζηνερό ζητάει ο Χριστός. Η Σαμαρίτισσα τον κατάλαβε ότι είναι Ιουδαίος. Τον κατάλαβε από την ετοιμασία του? Όχι. Από την προφορά του? Μάλλον. Τον κατάλαβε ότι δεν είναι Σαμαρίτης. Τον κατάλαβε ότι είναι Ιουδαίος. Και αμέσως εξεπλάγει και του λέει: πώς τολμάς εσύ Ιουδαίος να ζητάς νερό από Σαμαρίτησα? Και ο Χριστός τι λέει? Εάν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, θα ζητούσες από αυτόν το αθάνατο νερό. Μπα, λέει η Σαμαρίτισσα, έχεις το αθάνατο νερό εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε το πηγάδι αυτό για να δροσίζονται οι άνθρωποι και τα ζώα? Δώσ' μου, λέει, το νερό αυτό να πίνω. Και ο Χριστός την κοίταξε με βλέμμα συμπαθίας και αγάπης. Και όπως ο γιατρός, με τρόπο ο ευγενής γιατρός, με τρόπο ο νοσοκόμος βάζει το χέρι του επάνω στην πληγή για να θεραπεύσει την πληγή, έτσι ο Χριστός με μια ελαφρότητα, με μια αγάπη και επίοικια άγγιξε την πληγή και της λέει: άντε, λέει, θα σου δώσω το νερό, αλλά υπό ένα όρο, να φωνάξεις τον άντρα σου. Δεν είναι κοινόν το αγαθό. Φωνάξεις τον άντρα σου. Λέει αυτή: δεν έχω άντρα. Λέει: καλά είπες, δεν έχεις άντρα, γιατί μέχρι τώρα 5 άντρες εγνώρισες και αυτός ο τελευταίος δεν σου είναι άντρας. Τάχας. Τα μυστικά μου ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Πού γνωρίζει τα μυστικά μου? Ω χριστιανοί μου, τα μυστικά μας τα ξέρει ο Χριστός. Τα μυστικά μας τα ξέρει ο Χριστός. Ω, δεν τρέμομαι. Κάθεσαι με τον άντρα σου, τον κοροϊδεύεις, τον εμπέζεις, έχεις σχέσεις με άλλους άνδρες όπως η Σαμαρίτισσα και μένει εκείνος με εντύπωση ότι μπροστά του έχει μια Αγία γυναίκα. Τα μυστικά σου, γυναίκα μου, τα ξέρει ο Χριστός. Τα μυστικά σου, άντρα, τα ξέρει ο Χριστός. Τα γνωρίζει όλα με πάσα λεπτομέρεια ο Χριστός. Πού φύγουμε να αμαρτωλεί? Τάχας, τα μυστικά να ξέρει αυτός ο άνθρωπος που είναι τόσο μακριά. Μου, σε θεωρώ προφήτη, λέει, νομίζω ότι είσαι προφήτης. Και αφού είσαι προφήτης, ένας έξοχος άνθρωπος, σε παρακαλώ λύσε μια απορία. Λύσε μια απορία μας, λύσε. Έχουμε μια απορία, λέει, ένα πρόβλημα να λύσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Ότι εσείς, οι Ιουδαίοι, έχετε χτίσει τον ναό του Σολομώντος και λατρεύετε εκεί το Θεό. Και εμείς εδώ χτίσαμε εις το όρος Γαριζίν το ναό και λέμε ότι στο ναό του Γαριζίν είναι ο Θεός και όχι στο ναό του Σολομώντος. Ποιους από τους δυο έχουν δίκιο? Και εδώ ο Χριστός απαντά κατόπιν σε αυτό το πρόβλημα, πρόβλημα ηθικό και θρησκευτικό πρόβλημα, απαντά ο Χριστός μια απάντηση που δεν υπάρχουν ζυγαριές να ζυγίσουμε τα λόγια του Χριστού. Και μόνο η απάντηση που έδωσε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα φτάνει να αποδείξει ότι είναι Θεός. Και φτάνει να αποδείξει ότι η θρησκεία μας δεν είναι γη, αλλά είναι ουράνιος. Τι απάντηση είναι αυτή? Έρχεται ώρα, λέει, ούτε στο Γαριζίν, ούτε στο Ιεροσόλυμα, αλλά πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Θα ήθελα, αγαπητοί μου, επάνω σε αυτό το ρητό που είναι η καρδιά του διαλόγου που συνήψε ο Χριστός με τη Σαμαρίτισσα, θα ήθελα να είπω μερικά λέξεις. Να εμβαθύνομαι πολύ δεν μπορούμε.
αλλά όπως το χελιδόνι χαμηλώνει και με τα φτερά του αγγίζει τη θάλασσα, έτσι εμείς θα χαμηλώσουμε να αγγίξουμε αυτή των απέραντων ωκεανών της θεϊκής σοφίας. Πνεύμα ο Θεός και τις προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνή. Ο Θεός είναι πνεύμα, δηλαδή δεν έχει, είναι άειλος, δηλαδή δεν έχει μέσα μόριον ίδης. Δεν υπάρχει πνεύμα, απόλυτο πνεύμα. Και ο άνθρωπος τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος είναι μείγμα πνεύματος και ύλης είναι ο άνθρωπος. Προσέξτε παρακαλώ. Να μιλήσω απλούστερα. Ο άνθρωπος είναι σάρκα. Είναι το ορατόν αυτό που βλέπουμε. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ως προς τη μουτσούνα, προς το πρόσωπο, μοιάζομαι. Μοιάζομαι. Δεν υπάρχει κανείς με δύο μύτες ή με τρία αυτιά ή με πέντε αυτιά ή αυτά. Μοιάζομαι. Μικρές διαφορές είναι ως προς τη φυσιογνωμία μας. Αλλά ως το ορόμενο, αυτό που φαίνεται, δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Το βάθος του ανθρώπου. Λοιπόν, ορατόν είναι το ορατόν, το σώμα του ανθρώπου. Το μείγμα του ανθρώπου, το σώμα του ανθρώπου. Αν πάρεις έναν άνθρωπο πεθαμένο, μόλις πεθάνει, και τον πάρεις στο χημείο και πεις στο χημικό τον επιστήμονα, δώσ' μου τον τύπο του ανθρώπου, θα στον δώσει τον τύπο του ανθρώπου. Θα πάρει το σώμα του ανθρώπου να το λιώσει. Και άμα το λιώσει το σώμα του ανθρώπου, τότε θα παρουσιαστούν τα στοιχεία εκείνα από τα οποία απαρτίζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Και θα σου απαντήσει ο χημικός ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του σίδερο, μέσα μας έχουμε σίδερο. Σίδερο είναι. Και αλίμονα με εκλείψει το σίδερο, προκαλούνται ορισμένες ασθένειες. Έχει μέσα σίδερο ο άνθρωπος. Πόσο σίδερο? Να φτιάσει ένα καρφί, να κρεμάσει το παλτό σου. Ο άνθρωπος μέσα έχει φόσφορο που μπορεί να φτιάσει μερικά κουτιά σπίρτα. Ο άνθρωπος μέσα του έχει ασβέστη, ασβέστιον, που μπορεί με αυτό να κάνει ένα κουβά, να ασβεστώσει τον αυτό, να υδροχρωματίσει, να ασβεστώσει το δωμάτιό σου. Και ο άνθρωπος μέσα έχει λίπος, που το ξέρει ο Χίτλερ αυτό, και κάνει τα σαπούνια. Μάλιστα, αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, η χημική σύσταση του ανθρώπου. Ναι, τίποτα, φτηνά πράγματα. Ένα καρφί, μερικά σαπούνια, μερικός ασβέστης, χώμα, τέτοια είναι τα στοιχεία μας, πολύ φτηνό το υλικό. Αλλά ενώ ο χημικός ξέρει ότι αυτό είναι τα χημικά στοιχεία, ξέρει ακριβώς τα χημικά στοιχεία, μετά όταν του δώσεις αυτά να τα ζυμώσει, άνθρωπο δεν φτιάχνει. Ω Θεέ μου, Θεέ μου, απορώ και εξήστε με, πώς υπάρχουν άπιστοι. Εδώ ένα αυτοκίνητο, τόλμησε να πεις ότι ένα αυτοκίνητο φυτρώνει μόνο του. Το αυτοκίνητο τι είναι? Κάποιος το φτιάξε. Ο άνθρωπος είναι το αυτοκίνητο, το πραγματικό αυτοκίνητο. Που ασθενής απομίμησης του ανθρώπου είναι το αυτοκίνητο που κινούνται στους δρόμους. Λοιπόν, αλλά ερχόμεθα στο θέμα. Ήδη είναι ο άνθρωπος. Αλλά πέραν από τα κύτταρα, πέρα από τις φλέβες, πέρα από τις αρτηρίες, πέρα από τα στομάχια, πέρα από τα έντερα, πέρα από τα υλικά αυτά πράγματα, πέρα από τα νεύρα, πέρα από τον εγκέφαλο, πέρα είναι ο Θεέ μου, το πνεύμα. Το πνεύμα. Αυτό δίνει αξία στον άνθρωπο. Μα ποιο είναι το πνεύμα? Το πνεύμα είναι οι σκέψεις. Οι σκέψεις, ο νους που σκέπτεται. Το πνεύμα είναι η καρδιά που αισθάνεται. Το πνεύμα είναι η βούληση, η θέλησή μας. Αυτά τα τρία, η νόηση, το αίσθημα, η βούληση, απαρτίζουν το πνεύμα, το αθάνατο πνεύμα. Και ο άνθρωπος που έχει το πνεύμα συγγενεύει περισσότερο από όλα τα όντα με τον Θεό, και συνεπώς ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό διά του πνεύματός του. Εμπνεύματι. Πνεύμα ο Θεός της προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι. Τι θα πει εμπνεύματι, προσκυνή των Θεών εμπνεύματι? Δηλαδή την ώρα που προσεύχεσαι, την ώρα που προσεύχεσαι, το μυαλό σου να μην σκέπτεται το εμπορικό σου κατάστημα, να μην σκέπτεται τις υποθέσεις σου, να μην σκέπτεται τα παιδιά σου, τις γυναίκες, τα πάντα κλπ. Το μυαλό σου, πάσα να απορρίψαν τες μέρη να
πάσα βιωτική μέρημνα το μυαλό σου να πτερυγίζει προς τα ουράνια. Ιδιαιτεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω με επί το Κυρίο. Την ώρα που προσεύχεσαι, την ώρα που γονατίζεις, η καρδιά σου να φλέγεται από τα γιούτρα αισθήματα του Θείου Έρωτος και προνα τίποτε άλλο να μην φλέγεται μέσα η καρδία σου από τον Θείο Έρωτα. Την ώρα που προσεύχεσαι, η βούλησή σου να είναι προς τον Θεό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι εκεί στην πατρίδα μου, μου έκανε εντύπωση μικρό παιδί, πήγα σε κάτι περιβόλια και κοίταζα με περιέργεια μικρό παιδί και κοίταζα ένα λουλούδι και ρωτούσα κι εγώ τη μητέρα μου, μα πώς λέω αυτό το λουλούδι, παρατηρούσα τι ήλιο το λέει το λουλούδι αυτό, ηλιοτρόπιο ονομάζεται. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Έχει την κεφαλή του επάνω και στρέφει την κεφαλή του, την κορυφή του προς τον ήλιο. Είναι ανατολάς ο ήλιος προς την Ανατολή, είναι πάνω ψηλά προς τα εκεί, είναι προς τη Δύση, προς τη Δύση. Προς τη Δύση, ηλιοτρόπιο. Όπως λοιπόν το ηλιοτρόπιο υψώνει την κεφαλή του, την κορυφή του, πάντοτε προς τον ήλιο, και όπως η μαγνητική πηξή πάντοτε προς βορρά στρέφεται, έτσι και ο άνθρωπος ως μαγνητική πηξή και ως ηλιοτρόπιο πρέπει να στρέφεται 100% προς τον Θεό. Αυτό είναι εμπνεύματι. Αυτό είναι εμπνεύματι. Αυτό είναι το εμπνεύματι. Ολόκληρο. Προσκυνεί, λέει, λατρεύει πνεύμα ο Θεός. Και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δίπρος. Μα κύριο τον αληθεία. Τι σημαίνει. Για προσέξετε. Την ώρα που προσεύχεσαι πρέπει μέσα εις την διάνοιά σου να υπάρχει η εικόνα. Ποια εικόνα? Του αληθινού Θεού. Και ο αληθινός Θεός δεν είναι τα γάλματα των αρχαίων προγόνων μας, τα φτιαγμένα από μάρμαρο, από ξύλο και από χρυσό που τα στυλώνουμε πάνω στην Ακρόπολη. Ο αληθινός Θεός δεν είναι ο Αλλάχ των Μαμαθανών. Ο αληθινός Θεός δεν είναι η θεή της Αφρικής και Αφρικής και των άλλων λαών. Είναι ψευδής θεή. Ο αληθινός Θεός είναι ένας. Τώρα επεκάλυψε ο Χριστός μας. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αγία Τριάς, ελέησε τον κόσμο. Την ώρα λοιπόν προσεύχεσαι, πρέπει μέσα στη διάνοιά σου να υπάρχει εικόν του αληθινού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη αή και στους αιώνας των αιώνων. Έτσι αρχίζει μεγαλοπρεπώς η Θεία Λειτουργία. Την ώρα που προσεύχεσαι πρέπει να έχεις την εικόνα του αληθινού Θεού. Επιμένω. Εικόνα, τι δηλαδή, την ώρα εκείνη να φρονείς ότι ο Θεός δεν περιορίζεται πάνω στην Ακρόπολη, δεν περιορίζεται σε ένα σημείο της γης, αλλά ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Ορθώς ελέγχτη ότι ο Θεός είναι στο κέντρο του, είναι παντού, η δε περιφερειά του ουδαμού. Να έχεις την ιδέα της πανταχού παρουσίας του Θεού. Τι θα πει να έχεις την ιδέα της πανταχού παρουσίας του Θεού? Δεν υπάρχει σημείο της γης που ο Θεός δεν είναι παρόν. Πού να πας? Να πας πάνω στο Βόρειον Πόλο, εκεί που εσκιμώοι ζουν με τις καλύβες? Να πας κάτω στην Αφρική, εκεί στη Σαχάρα που οι Μπεντουίνοι γυμνοί το καλοκαίρι περπατούν? Να γίνεις δίτης, να πας υποβρύχιο και να χωθείς κάτω 500 μέτρα κάτω από τη θάλασσα? Πού να πας? Να γίνεις αστροναύτης και πετάξεις τους αστέρας? Οπουδήποτε γης, οπουδήποτε σημείο του σύμπαντος, όπου να πας, παρόλο Θεός. Τους προσκυνούν το πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Και τώρα αγαπητοί μου, γίνεται, ερωτάτε, έτσι λατρεύουμε στον Θεό? Σας έδωσα εγώ ένα κλειδί, μια έννοια του φοβερού αυτού χωρίου, ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύμα και αληθεία διπροσκυνήν. Είναι έτσι τα πράγματα. Να έχεις την έννοια του αληθινού Θεού, της Αγίας Τριάδος, την έννοια της επαντοχού παρουσίας. Ο Θεός είναι δίκαιος. Την έννοια του δικαίου Θεού, δικαιοσύνας αγάπησε, να είσαι εσύ δίκαιος. Ο Θεός είναι ελεήμων, φιλάνθρωπος και μακρόθυμος, να είσαι και εσύ μια σταγόν φιλανθρωπίας, αγάπης και ελέος. Ο Θεός είναι αγάπη, ένα μόριον, μια σταγόν αγάπης, να είσαι και εσύ επί της γης. Αμ, την ώρα που προσεύχεσαι και δεν έχεις αγάπη,
που δεν μία επικοινωνία μπορεί να χάνει. Είσαι χαλασμένο ραδιόφωνο και όπως ανησυχείς το ραδιόφωνο χαλάσει και όπως ανησυχείς όταν η τηλεόραση χαράσει και προσπαθείς να τη διορθώσεις για να υπάρχει πάλι επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο, έτσι έρχουν να ανησυχείς άνθρωποι όταν υπάρχουν παράσιτα, όμως υπάρχουν τα παράσιτα και δεν ακούεται και στενοχωρείσαι. Προχθές είδε στη Μητρόπολη μια γυναίκουλα. Αχ, Δέσποτα, μισή ώρα έφαγα στο τηλέφωνο. Είχα από την Αυστραλία, κουβέντιαζα, μα παράσιτα πολλά. Δεν μπόρεσα να ακούσω τη φωνή του παιδιού μου. Όπως λοιπόν υπάρχουν παράσιτα, τα οποία εμποδίζουν να έρθουν σε εμάς. Η φωνή του λιτά του Χριστού. Έτσι ακριβώς υπάρχει αυτό. Χωρίς παράσιτα, πνεύμα ο Θεός, και προσκυνούντας αυτόν, εμπνεύματι και αληθεία την προσκυνή. Και ένα άλλο ακόμα. Προσεύχεις, μα εγώ προσεύχομαι. Εγώ είμαι ασκητής, πολύ καλά. Εγώ έχω κομποσύνη, πολύ καλά. Εγώ λέω Κύριε Ελέησον, πολύ καλά. Εγώ περπατώ, Κύριε Ελέησον. Εγώ είμαι προσευχής άνθρωπος, κάθομαι προσεύχομαι. Ναι, αλλά, ένα αλλά, πιο αλλά. Εάν την ώρα που είσαι πάνω έτσι, στο Θαβόριον Όρος, απάνω στο Θαβόριον Όρος, όπως ήταν οι μαθητές στο Θαβόριον Όρος, και είπαν καλόν ημάς ό,τι είναι. Εάν σε χαρίτωσε ο Θεός με το χάρισμα της προσευχής και εσύ έχεις αναβάσει την καρδία σου και βρίσκεσαι στην κορυφή του Θαβορίου Όρους, εάν προσεύχεις την ώρα εκεί με τον κομποσύνη σου, εάν την ώρα εκείνη ακούσεις φωνή πολύ καλά, θα βρεις την προσευχή, θα βρεις την προσευχή, θα βρεις την προσευχή και θα πάει να βοηθείς τον άνθρωπο. Το καταλάβετε? Ούτε είμαστε για προστοχαστάς, φιλοσόφους, αρισκομένους. Όχι, αγαπητέ μου. Αυτή η ερμηνεία που σας είπα είναι του Χρυσοστόμου η ερμηνεία. Τι μεγάλο πνεύμα ήταν ο Χρυσόστομος. Μα, κάνεις προσεύχεις. Λένε εγώ αυτή την ώρα προσεύχομαι. Προσεύχεις, αλλά βοήθεια από ένας άλλος. Θα βρεις την προσευχή να πάει εκεί. Διότι αγάπη είναι ο Θεός. Τους αγαπώντας εμπνεύμα δι' προσκυνή. Σας έδωσα, αγαπητοί μου χριστιανοί, με λίγα πτωχά λόγια ένα κύπελο από τον ωκεανόν αυτών των θείων αληθιών, οι οποίοι περικλείονται εις το αθάνατο αυτό νερό, εις το αθάνατο αυτό ρητό πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία την προσκυνή. Τ' άκουσε τα λόγια αυτά η Σαμαρίτης. Πω, πω, πω. Χριστέ μου, πού με ύψωσε, σε ποιο μεγάλο ύψος, πού με πήρες και με πού με ύψωσε πάνω στον ουρανό. Έμεινε κατάπληκτος και λέει στον Χριστό τέτοια λόγια, λέει. Περιμένω να ακούσουμε από το στόμα κάποιου, λέει, που λαχταράει γη, Ανατολή και Δύση, ο κόσμος ολόκληρος, λαχταρά να έρθει ο Μεσσίας. Και απαντά ο Χριστός, εγώ είμαι, εγώ, στήριξε Χριστέ, πέφτω σε προσκυνώ. Αφήνει τη στάμνα της και φτερά στα πόδια και πάει κάτω στο χωριό της και φωνάζει τους ανθρώπους, ελάτε να δείτε ένα, κοιτάξτε την ταπείνωσή της, ελάτε να δείτε ένα που είπε τα μυστικά της ζωής μου. Ανεβήκανε πάνω και κάτσαν και θαύμασαν και είπαν, πιστεύω μέσα σε ένα Χριστέ, όχι πια για αυτά που μας είπε αυτή η γυναίκα, αλλά γιατί εμείς επίλας επίστημεν ότι όντως είσαι ο Μεσσίας, ο Ιδρωτής του κόσμου. Και έκτοτε δεν σταμάτησε αυτή η γυναίκα. Όσοι θέλουν να δουν τη ζωή της, γιατί πέρασε η ώρα, θα να διαβάσουν το συνεξαριστή που εξέδωκε ένας άγιος άνθρωπος, ο Πάτερ Βικέντιος. Λοιπόν, να διαβάσετε το βίο 26 Φεβρουαρίου, που αυτή από τη μέρα πια εκείνη άλλαξε, άλλαξε. Το κάρβονο έγινε διαμάντι, το κοράκι έγινε περιστέρι, το σκότος έγινε φως και πήρε το ραβδί και περιόδευε και περιόδευε και περιόδευε και περιόδευε και περιόδευε και πού σταμάτησε, πού σταμάτησε, πού σταμάτησε, πού εκήρυξε τα μεγαλεία του Θεού και στη Ρώμη βέβαια και αλλού, αλλά για μας τους Έλληνες είναι μια πόλη που μας φέρνει τα δάκρυα. Τα λάθρια μας φέρνει, στη Σμύρνη. Μέσα στη Σμύρνη πήγε και εκήρυξε. Και στο μέρος που εκήρυξε, οι προγονείς μας, οι Μικρασιάτες, έκτισαν τον πιο ωραίο ναό που υπήρχε στην Ανατολή, ήταν ο ναός της Αγίας Φωτεινής. Που μόνο το εικονοστάσιό της καθώς εντοσώσανε και υπάρχει στο ναό της Αγίας Φωτεινής.
το τέμπλο. Το εικονοστάσιο αυτό είναι, εικονοστάσιο. Ενώ το καμπαναριό, το μεγάλο καμπαναριό που ήταν το υψηλότερο κτίριο, εκεί πήγαν πολλοί. Αν υπάρχει εδώ πέρα τίποτα γέροντες σας προβάλλοντες, ο στρατιώτη προσκυνήσαν εκεί στον Άγιο Ναό. Και εκεί για τελευταία φορά ομίλησε ο Ιερός, ο Χρυσόστομος ο Σμύρνης. Παιδιά μου, πολλά μαρτυρία θα περάσει, φίλοι μας. Πιστεύετε στον Θεό, θα ξημερώσουν καλύτερες ημέρες για τον ελληνισμό. Συνδέεται λοιπόν η ιστορία της Φωτεινής με την ιστορία του μαρτυρικού μας γένους. Και τώρα στάβλος, και τώρα κινηματογράφος, και τώρα γήπεδον, και τώρα τα πάντα καταστράψουν για τις αμαρτίες ημών. Τάχτα, αγαπητοί μου, τελειώνω λέγοντας. Απόλυτη διδασκαλία που σας έκανα απόψε, κρατήστε. Πνεύμα ο Θεός, γιατί προσκυνούντας αυτόν εμπνεύμα και αλήθεια. Πάμε στην εκκλησία, καθόμαστε εκεί. Μια ώρα, δύο ώρες. Μετά, τι το όφελος. Βγαίνοντας έξω, ρώτησε ένα, τι είπε σήμερα ο ψάλτης. Τίποτα. Ρώτησε τον άλλο, τι είπε σήμερα ο Απόστολος. Παντομήμα. Ρώτησε τον άλλο, τι είπε το Ευαγγέλιο. Τίποτα. Τι συνέβη. Μπήκανε μέσα, στεκότανε. Παρόντες, αλλά πόντες. Λίγα πράγματα. Ή παρόν θα είσαι, ή απόν θα είσαι. Εδώ παρόντες με το σώματι, απόντες με το πνεύματι, δια το οποίο πνεύμα ενδιαφέρεται ο Θεός. Τι να σε κάνει. Ένας αναστεραγμός. Δώστε μου ένα δευτό. Λοιπόν, ένας αναστεραγμός. Μια στιγμή. Τι να κάνεις να κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να κρατάς τα Ευαγγέλια, να κρατάς. Και ο νους να είναι αλλού. Να είσαι αλλού. Δεν είναι πονόγραφον ο Θεός. Δεν είναι πονόγραφον ο άνθρωπος. Είναι κάτι μεγάλο και υψηλό ο άνθρωπος. Ένας αναστεραγμός που βγαίνει από την καρδιά του Θεού και ανεβαίνει του ανθρώπου και ανεβαίνει στον Θεό, είναι μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο. Λοιπόν, την ώρα που είσαι στο ναό, να είσαι πράγματι στο ναό. Στα παλιά τα χρόνια, τα ευλογημένα χρόνια, ξέρεις τι προσεύχονται εμπνεύματι και αληθεία. Θα σας φανεί παράξενο. Ξέρεις τι προσεύχονται εμπνεύματι και αληθεία. Στη Ρωσία μέσα. Άθιον κράτος. Φύγανε χιλιάδες εκατομμύρια. Ελάχιστοι είναι. Όσοι είναι. Όσοι είναι. Πάτερ ημών, πιστεύω, γονατιστή, δάκρυα συγκίνησης. Αισθάνεσαι ότι ο Θεός βροντάει και αστράπτει. Βροντάει και σύεται ο τόπος. Ο προσέχει εμείς τώρα. Ο άλλος κοιτάει το ρολόι του, ο άλλος χασμουργέται, ο άλλος τούτο, ο άλλος εκείνο και παρόντες δε, αλλά πόντες το πνεύμα τι, για το οποίο πνεύμα επιμένει να υπάρχει ο Θεός. Αγαπητοί μου, μην νομίσετε με αυτά που είπα ότι καταργείται η λατρεία η οποία γίνεται μέσα στους ναούς. Όχι. Και στους ναούς είναι εκκλησίες ημνείται των Θεών. Και υπάρχουν όμορφες εκκλησίες που έκτισε, πρέπει να ξέρουμε εμείς εδώ στην πατρίδα μας, ότι υπάρχουν όμορφες εκκλησίες. Εκκλησίες που προς τιμήν της Ελλάδος δεν τις έκτισε ο Νάσης, δεν τις έκτισαν οι άρχοι, δεν τις έκτισαν οι πλούσιοι. Τις εκκλησίες της Ελλάδος δεν θα την κλινήσει κανείς, γιατί τις εκκλησίες της Ελλάδος τις έκτισε ο φτωχός και ελληνικός Θεός. Αυτός έκτισε τις εκκλησίες μέσα στην πατρίδα μας. Όλες τις εκκλησίες είναι εξαιρέτως. Και αυτός ο λαός περιβάλλει με εκτίμηση και αγάπη τους ναούς. Υπάρχουν όμορφες εκκλησίες σε όλη την πατρίδα μας. Παντού, επάνω, πάνω στη Φλόρινα ο ναός του Αγίου Παντελήμωνος, νεότερος ναός, πάνω στην Κοζάνη, δεξιά, αριστερά. Υπήρξε μέσα στη Σμήνη ο ναός της Αγίας Φωτεινής. Υπήρξαν ακόμα ωραίοι ναοί. Είναι ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη. Μεγάλος ναός, πελώριος ναός, χιλιάδες των χιλιάδων. Υπάρχει στην Λονδίνο ο ναός του Αποστόλου, του Παύλου του Αποστόλου. Υπήρχε στη Σμύρνη μέσα ο ναός της Αγίας Φωτεινής. Ναοί, υπάρχουν ναοί. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο ωραιότερος ναός, θα σας απαντήσω. Δεν είναι ούτε ο ναός του Αγίου Πέτρου, ούτε ο ναός του Αγίου Παύλου, ούτε ο ναός της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνης, ούτε ο ναός, ούτε η Αγία Σοφιά. Ο ρότερος ναός
η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου. Για δώσ' μου, παιδί μου, καρδιά, την καρδιά μας ζητάει ο Θεός. Μια καθαρά καρδιά. Μια καρδιά που είναι μακριά από τα πάθη και από τα μίση. Μια καρδιά, η καρδιά του ανθρώπου γίνεται ωραιότερος ναός, ο πιο ωραίος ναός, ο ακατάητος ναός, μέσα στον οποίο ο παιδες Ελλήνων ημείται και περιπτούται αυτόν τους αιώνας. Αμήν. Γεωργοπούλου Αθηνά. Πού μένετε? Νέα Ιωνία. Οδός, αριθμός? Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 75. Τι έγινε να μας διηγηθείτε? Έβγαλε κάτι στο λαιμό μου άξαφνα και ήταν ένα μεγάλο όγκωμα και δεν ξέρω. Πήγα στο γιατρό και με έστειλε κάτω να κάνω κατευθείαν σπιθυρογράφημα. Ναι. Και μου βρήκανε ότι πρέπει να εγχειριστώ. Πού κάνατε το σπιθυρογράφημα? Στην Αγία Μαρίνα. Νοσοκομείο είναι? Ναι. Στην Αθήνα? Στην Αθήνα. Σας είπαν ότι πρέπει να χειρουργηθείτε? Βέβαια. Τι έγινε μετά? Μετά εγώ πήγα και σε άλλο γιατρό. Και σε άλλο γιατρό και μου είπαν και οι τρεις οι γιατροί να χειρουργηθώ. Αλλά εγώ δεν θέλω να χειρουργηθώ και πήγα στον πνευματικό μου. Ναι. Και μου είπε όχι. Μου έδωσε το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο της Παναγίας της Μαλεβής και μετά το έβαλα επάνω κάθε βράδυ και... Βάζατε το μύρο επάνω στο λαιμό και κοιμόσαστε? Ναι. Α, μπράβο. Και λίγο-λίγο μου έφυγε. Έφευγε λίγο-λίγο μέχρι... Μα τώρα δεν βλέπω τίποτα. Δεν έχω τώρα τίποτα. Έφυγε, διαλύθηκε δηλαδή. Βλέπετε, η Παναγία μας, όταν τη ζητήσει κανείς με πίστη κάτι, πώς κάνει αμέσως το θαύμα της. Μας αγαπάει η Παναγία, μας πονεί, πρεσβεύει στον Υιό της. Αλλά χρειάζεται και η δύναμη της πίστεως. Ανάλογα με τη δύναμη της πίστεως μας είναι και το θαύμα που θα μας δώσει. Βοήθειά σας, η Παναγία. Ευχαριστώ πολύ.